σχεδιάσει την κατάσταση, τη σημερινή κατάσταση στην Αττική και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή την οποία είδαμε στη διαχείριση των προβλημάτων. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία που είχαμε με τον αναμένο Ψυγκάκη, από όπου και εμείς οι συνεργασίες που μας είχαμε πολλά να πάρουμε. Εμείς από κοινά θα στηρίξουμε πάρα πολύ αυτό το Δήμο, όπως και όλους τους Δήμους της Αριστεράς, αλλά ιδιαίτερα αυτό το Δήμο, διότι κρίνουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει το υλικό, η στελέχωση, η βούληση, η αντίληψη, και για να κερδιθεί αυτή η μάχη, αλλά και για να λειτουργήσει αυτό ο Δήμο συγκροτηματικά. Πράγμα το οποίο θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε όσο μα επιτραπεί εθελοντικά. Αυτή είναι η διαχειριστική κατάσταση, οι διαχειριστικέ ενότητε τη Αττική. Ουσιαστικά είναι τα κύτταρα που είναι ένα Δήμο μόνο και 55 Δήμοι τη Αθήνα. Και αυτή είναι η κατάσταση με τα εργοστάσια που σκοπό έχουν να κάνουν στην Αττική και τα εργοστάσια που υπάρχουν στην Αττική, που περιέγραψε και το προηγούμενο Δήμο τη Κορεοτά. Το γενικό συμπέρασμα αυτή τη κατάσταση είναι το εξή, ότι αν υλοποιηθεί αυτό ο σχεδιασμό, πράγμα το οποίο θα αποτρέψει, θα δημιουργείται μια κατάσταση με εργοστάσια συνολική δυναμικότητα περί το 1.800.000 τόνου για ολόκληρη την Αττική. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον τα σπίτια τη Αττική είναι ήδη γύρω στα 1.800.000, έχουν ένα περιφερειακό σχεδιασμό, εξωτερικά παράγοντα, διότι διαπευθύνεται, έχει τη λογική ότι κανένα. Έχει τη λογική ότι όλα τα σκουπίδια παραμένουν σε σύνολη μορφή. Μηδέν ανακούφιση, μηδέν διαχωρισμό στην πηγή, τίποτα προ όφελο του πολίτη, όλα προ όφελο των εγκαταστάσεων και των διαχειριστών, των χειριστών αυτών των εγκαταστάσεων, που όπω ξέρουμε όλοι, είναι τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, οι μεγάλοι εργολάβοι αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το πρώτο σκάνδαλο. Αυτό που έχω να σα πω εγώ για να συνεχίσει μετά ο Ραμόνο Ξυγκάκη να σα πει για το κλίμακα του Δήμου του δικού σα, είναι να σα δώσω την εικόνα περιφρατή στην περιφέρεια Αττική. Και μετά θα συνεχίσει ο Δήμο για την κλίμακα τη δικιά μα εικόνα που θα έχει το περισσότερο ενδιαφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, να σα δώσω τη μακροσκοπική εικόνα τη υπάρχουσα κατάσταση στην Αττική. Είναι ότι κάνουμε πάρα πολύ για ανακύκλωση, γύρω στο 6% του συνόλου. Εδώ πέρα σε εδώ στο υπερτά δηλώνει ότι η ανακύκλωση στην Ελλάδα πλησιάζει στο 20%. Και πληρώνουμε γενικά για την κρίση τη φυλή για να δηλητηριάσουμε τη φυλή όλη την Ιόνια 65 Δήμου 88 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε ένα συνολικό κόστο για την διαχείριση των απολυμάτων. Εμεί τα 3.800.000 κάτι που είμαστε στην Αττική, που πρέπει να φτάνει τα 268 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό φυσικά είναι επιδόρηση ότι έχουμε ένα κόστος εργασίας και καυσίμων 87 ευρώ ανατόλου και ένα γκέιτ 45. Αν το γκέιτ αλλάξει, πράγμα το οποίο είναι ο στόχος αυτού του περιφερειακού συνδυασμού, γιατί αυτό το γκέιτ, αυτό το τέλος της όρδιας, η φυλή δηλαδή το 45 είναι για τα αρχή ουσιαστικά. Με τα εργοστάσια αυτό που προχωρείται τώρα στα προσφορά των εργολάβων θα είναι γύρω στα 130 ευρώ. Οπότε τα νούμερα αυτά θα παρουσιαστούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα τη Αττική. Πληρώνουμε ένα φτωχό λαό αυτή τη στιγμή 268 εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση, για μια στρεβλή διαχείριση απορριμμάτων με την οποία δηλητηριάζουμε μια μεγάλη περιοχή τη Αττική που είναι εκδημή. Το πρώτο συμπέρασμα εδώ είναι και ένας, ο πρώτο λόγο για τον οποίο πρέπει να φύγει ο Σγουρό. Και μαζί με το Γουσκουρό πρέπει να φύγουν και όλοι αυτοί που το στηρίζουν. Είναι το πρώτο. Ότι χρησιμοποιώντα σε όλο το έργο τη Αττική αυτό το στερεμπλό σύστημα, τον μπλε κάδο που μα ανέλησε και το βίντεο τη ΦΟΕΡΟΤΑ, χάνει 22 εκατομμύρια ευρώ. Χάνει 22 εκατομμύρια ευρώ
που θα μπορούσε να έχει κερδίσει αν έκανε σωστή διαχείριση των συσκευασιών με το προσωπικό των Δήμων. Οι Δήμοι στην Αττική, και αυτό πρέπει να το λέμε εμείς, έχουν επάρκεια προσωπικού. Τον τρόπο δεν έχουν. Και δεν έχουν τον τρόπο γιατί οι 65 Δήμοι της Αττίνας, με λίγες εξαιρέσεις, έχουν επιδείξει ανικανότητα διοικητική. Και αυτό είναι το συμπέρασμα που έχει βγει από αναλυτικές τεχνικές μελέτες. Δεν είναι κοινωνιολογική μελέτη, είναι αριθμητική. Και αυτά τα 22 εκατομμύρια ευρώ είναι μια υποεκτίμηση. Είναι υποεκτίμηση γιατί θεωρεί ότι μονάχα ο μισός όγκος των συσκευασιών που τελικά ο πολίτης δίνει στην αρχική στους μπλεκάνδους ανακυκλώνεται. Επειδή το σύστημα αυτό είναι περιβλέπω, δεν πάρει. Δηλαδή, αυτό το ποσό πρέπει να είναι γύρω στα 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένας πρώτος λόγος για τον οποίο ο σγουρός και από πάνω του και από κάτω του πρέπει να φύγουν. Εδώ είναι μια δεύτερη εικόνα που είναι η μέση ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Που δεν είναι πλέον η ανάγκη που κάνουμε εμείς οι Δήμοι, αλλά είναι μια μέση ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η οποία μπορεί να είναι επιτεύξιμη σύμφωνα με ευρωπαϊκές πρακτικές μέσα σε εβδομάδες. Σε οποιαδήποτε κλίμακα αποφασίζει μια διοίκηση να εφαρμόσει, είτε σε Δήμο, είτε σε περιφέρεια. Όχι, πάνω. Όχι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, το έσοδο που θα μπορέσαν, σε αυτή την περίπτωση, το έσοδο που θα μπορούσαμε να είχαμε σε κλίμακα περιφέρειας, το σχετικό όφελος, να μην σας τα λέω όλα έτσι, δεν έχω πολύ χρόνο, το σχετικό όφελος, συγκρινόμενο με τη σημερινή κατάσταση, είναι 236 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αυτός ο περιφερειάρχης, με το μεγαλύτερο ποσοστό των δημάρχων, έχουν σημειώσει αυτό το λαό, εμάς όλους, που υποφέρουμε τόσο, με 236 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, η παραμονή αυτών των ανθρώπων αυτή την τετραετία έχει κοστίσει στον αφρικό λαό 1 δισεκατομμύριο. Όποιοι ασχολείται με τα οικονομικά, καταλαβαίνουν πόσο μεγάλο νούμερο είναι αυτό. Και είναι λόγος που πρέπει να τους κάνουμε να φύγουν. Το λόγος που τους κάνουμε να φύγουν δεν είναι ένα συνεργό μεταξύ μας. Μεταξύ μας έχουμε συνεργή και πάντα συνεργούμενο. Και πολύ γρήγορα συνεργήκαμε εδώ με τα στελέχη της κυρίας Ράφη. Το θέμα είναι πώς αυτά τα διχειρήματα θα τα περάσουμε στους ψηφοφόρους των αντιπάλων μας. Πώς θα καταλάβει δηλαδή ο ψηφοφόρος των αντιπάλων μας πόσα λεφτά το βλέπουμε, γιατί το βλέπουμε. Και το όποιο μικροσυμφέρον και αν έχει να το ισοβαθμίσει με τη λογική τη δικιά του, έτσι. Όχι τη δικιά μα εκλογική βάση, με τη λογική τη δικιά του εκλογική βάση, ακόμα να μπορέσουμε να πάρουμε ένα έστω μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων των αντιπάλων μα. Αυτά τα επιχειρήματα πιστεύω είναι επαρκή. Και η τρίτη εικόνα είναι ο στόχο που θα μπορούσε να θέσει και πιστεύω ότι σε αυτό το Δήμο είναι εφικτό. Είναι μια κατάσταση κοντά στα μητερικά από απορρίμματα, το οποίο δεν έχει πραγματικό. Το 85%, στο οποίο σε κλίμακα Αττικής, λέω, θα είχαμε σχετικό όφελος σχετικά με τη συλλογική κατάσταση 322 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και τελικό κόστος αρνητικό, δηλαδή αρνητικό κόστος να είχαν 7 εκατομμύρια ευρώ, τα 250 εκατομμύρια ευρώ για το ποιο αρνητικό λαό και απορρίμματα, να έχει 53 εκατομμύρια κέρδος. Ευχαριστώ προς το παρόν. Πρέπει να συνεχίσουμε.